Στο Λονδίνο, η Buckingham Palace Road, Westminster. Η Buckingham Palace Road. Βεβαίως. Είναι το στενό από την άλλη πλευρά, από την δεξιά που το κοιτάς, αριστερά. Έχει αυξημένη κίνηση, γιατί μία λωρίδα κυκλοφορίας είναι κλειστή λόγω έργων. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έφυγε ένα σκυλί χτες το βράδυ. Όχι, έφυγε σκυλί. Τα συζητώ, γιατί δεν έχω κοιμηθεί, νομίζεις. Το βρήκαμε τελικά. My dog, my fucking dog, μου λέει. Σας παρακαλώ. Το βρήκαμε. Βγαίνει τώρα η Βασίλισσα και ψάχνει το σκυλί. Καλά, αυτή δεν μπορεί δεν να βγει. Δεν βγήκε αυτή η αγόρι μου. Δεν βγήκε αυτή. Βγήκε και ο κόσμο. Να βρει τώρα τον Τσάρλι. Άσε με, παρακαλώ. Μα πώς έφυγε ο Τσάρλι από τον Buckingham. Κάποια στιγμή μια πόρτα είναι ανοιχτή, έφυγε το σκυλί και κλείσαν όλη την. Φαντάζεσαι να βγει η Βασίλισσα, θα τρόμαζε ο κόσμο. Δεν βγήκε. Θα τα πασούλε. Ελά, δεν θέλω αριστερό στροφά εδώ μέσα. Άμα τη φανταστεί τώρα με το βρακί έξω, με τη μαύρη νύχτα, και έναν τρόμο το παθαίνει. Δηλαδή και Αγγλίδα τρελή να είσαι. Να σου πω κάτι. Εσύ μην μιλάω όμορφα τώρα, σε παρακαλώ. Με πληγώνεις. Μα δεν σε πληγώνω. Είμαι και γιος αξιωματικού, μην μου το κάνεις αυτό. Είμαι γιος πλοιάρχου. Σας παρακαλώ. Με χτυπάτε κάπου βαθιά. Λοιπόν, χθες είχα το κεφάλι πολλή ώρα στον τοίχο. Γιατί? Παιδιά, το πίεσε. Αυτό, κράταγες κόντρα. Ναι. Σαν να κράταγα κόντρα ήταν. Γιατί πονούσε τόσο πολύ που ήθελα να το πιάσω και να το βαράω συνέχεια. Κάνεις αυτά, είσαι καλά. Δεν το βάραγα, βρε Μιχάλη, απλά το είχα κουμπισμένο στον τοίχο και το πίεσε. Και καθώς είναι όρθιοι. Όχι, όρθιοι καθεστή. Το έχω πει ότι είναι ψυχοπαθής. Όταν την προσέλαβες, δεν μπορούσε να κοιτάξει λίγο τα. Γι' αυτό προσέξτε τι κάνετε. Με μια τρελή. Το έχω πει. Και αυτό ήταν όλο το βράδυ, έσπρωμα στον τοίχο. Δύο ώρες μου πήρε, Μιχάλη. Αφού κάτω ψαφτάζει την κρυβοτοκάμαρα, τέτοιο πρόβλημα. Τέλος, καλημέρα στη σχολή, λέει ΕΒ. Τι είναι το ΕΒ, ρε παιδιά. ΕΒ. ΕΒ, τι μπορεί να είναι. Του πολεμικού ναυτικού, εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα στο ένδοξο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού. Κοίταξε, και επειδή το ναυτικό είναι λίγα και πιο ελαφρύ όπλο, βάλαμε την Καλομήρα, εντάξει. Ναι. Ποιος? Ορφέας. Ορφέας είσαι? Ναι. Τι κάνεις, Ορφέα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι κάνεις? Πρόσωπο χρόνο είσαι, Ορφέα μου? 10. Τέλεια. Πού είσαι στο σχολείο τώρα, πηγαίνεις για το σχολείο με τη μαμά, με τον μπαμπά? Όχι, ακόμα λίγο σπίτι θα κάτσω. Θα κάτσεις λίγα σπίτι, εντάξει, Ορφέα μου. Τι μάθημα έχετε σήμερα, έχετε καλά μαθήματα, είσαι έτοιμος, Ορφέα, για το ναι. Έτσι, τέλεια. Γεια, Ορφέα, με τα προσοχής. Μη μας πάρει ο ύπνος μόνο, πρόσεχε. Dernier Dance. Βεβαίως το ένα. A Sky Full of Stars. Βεβαίως. Stupid Love. Καλέ, μπράβο! Ορφέας, εκπληκτικός. Να είσαι υπερήφανος. Όχι μόνο για τη συμμετοχή στο νούμερο 1 show, αλλά και διότι ήξερες όλες τις απαντήσεις. Βέβαια. Δύο CD άλμπουμ, Ορφέα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να τις παίζεις δυνατά τα τραγούδια, για να μην μας πάρει ο Ορφέας ύπνο. Εντάξει. Μείνε εκεί, Ορφέα, πανέμαχος. Στην Αγγλία του 18ου αιώνα ανάστεναν πνιγμένους φυσώντας καπνό στο κολαράκι τους. Τι κάνανε, παιδιά? Ναι. Η πρακτική ήταν τόσο διαδεδομένη που στον Τάμεση υπήρχαν παντού κρεμασμένοι ειδικοί φυσιτήρες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πνιγμού. Οι ειδικοί φυσιτήρες βρίσκονται ακόμα στις όχθες του Τάμεση. Πίστευαν ότι ο καπνός θα στέγνωνε το εσωτερικό του σώματος που είχε γεμίσει νερό και θα ενεργοποιούσε την καρδιά και τους πνεύμονες. Άκου τώρα τι είχαν βρει. Τι είχαν βρει οι γκέις. Τα κλείσματα καπνού εφαρμόστηκαν αργότερα ακόμα και για την θεραπεία άλλων ασθενειών. Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν οι ειδικοί φυσιτήρες, ο γιατρός χρησιμοποιούσε ένα απλό καλαμάκι και φύσαγε με το στόμα. Στο κολαράκι του πνιγμένου. Που φύσαγαν. Παιδιά! Συγγνώμη, παιδιά! Παιδιά, είναι ιατρικό! Του ξέφυγε του ανθρώπου! Ότι που βάλε τώρα. Ό,τι θέλω και επιλέγω τέτοια θέματα. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ φταίω. Όχι, εγώ φταίω για τα θέματα που επέλεξα. Μα συγγνώμη, δηλαδή. Εσύ φταίει. Αλλά σου πω τώρα ποια ήταν η πραγματικότητα. Εντάξει, έγινε αυτό λοιπόν μια φορά. Δύο είχαν κρεμάσει τις φυσιτήρες απέναντι, τους βλέπει λοιπόν και είναι μέσα οι κουκλίτσες και κάνουν μπάνιο. Ξαφνικά αφήνει. Πνίγομαι, πνίγομαι. Ε, βέβαια. Του σώζανε, χράπτο η φυσιτήρα θα πει και φσουφ, τι ωραία, τι καλά ξεπνίχτηκα. Καπνιστός γκέι. Όπως λέμε, μεγαλοπούλα. Εντάξει, υπόθεση με τα καταστήματα της Κυριακής που κάποιες Κυριακές είναι ανοιχτά. Φαντάζομαι ότι είναι οκ. Γιατί τι έγινε εσύ που σου λέει. Καλά, πώς δεν είναι οκ. Μια χαρά είναι. Εγώ, Μιχάλη, μου βγήκα την Κυριακή, πήγα παντού και γινόταν χαμός. Ναι. Και πήρα και τα πράγματα που ήθελα, μια χαρά. Ωραιότατα. Την Κυριακή ανοιχτά, ευχαριστώ. Δεν είναι δάρης. Δεν είναι δάριθα. Δεν είναι δάρη, είναι. Τέλος. Με έξυπνο τρόπο τα πολυκαταστήματα προκειμένου στα τρία καλά να προσελκύσουν κόσμο προχώρησαν σε προσφορές την Κυριακή, οπότε και τα καταστήματα έμειναν ανοιχτά κτλ. Σκηνές
απείρου κάλους κατεγράφησαν για ακόμα μια φορά σε σούπερ μάρκετ των Τρικάλων λόγω προσφορών μαλλιοτραβήγματα για ένα πακέτο χαρτί υγείας. Έλα, παιδιά. Του Τρικάλου έγινε. Όπως κατέγραψε το Τρίκαλα Voice, η μεγάλη μάχη έγινε για κάποια χαρτιά. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί για τα κολόχαρτα. Που ήταν σε προσφορά. Αλλά ο μεγάλος σκοτωμός έγινε και για δοχεία με τυρί φέτα. Παιδιά στην Αθήνα σκοτώνονται για το iPhone 6 και το 6 Plus. Και απάνω ήταν για τη φέτα. Οι υπάλληλοι τρόμαξαν να χωρίσουν, λέει, τις πελάτες από μπουνιές και κλωτσιές. Κλωτσοπατινάδα του Τρικάλου, σου λέω, έγινε. Του Τρικάλου. Τι έπαθε τώρα μια νύφη στην Κίνα. Στην Κίνα. Βεβαίως, ήταν να παντρευτεί η γυναίκα και λίγες μέρες πριν είχαν μια φωτογράφηση με τον άντρα. Με τον μέλλοντα σύζυγό της. Λοιπόν, και εκείνη για να δει αν την αγαπάει, βάφτηκε γριά. Έκανε αλλαγή στο πρόσωπό της για να δει. Και εμφανίστηκε να του κάνει έκπληξη. Βεβαίως. Έχω την έκπληξη. Πώς σου φαίνομαι, του λέει αυτή. Τι της λέει αυτός. Τι σκατά είναι αυτά που έχεις κάνει. Του λέει αυτή. Το έκανα για να σου κάνω έκπληση. Εγώ είμαι, δεν με αναγνωρίζεις. Τι λέει αυτός. Ούτε με ένα εκατομμύριο δεν σε θέλω, της λέει. Του λέει αυτή, επιμένει. Αυτή ήταν έξαλλη. Ναι, έξαλλη. Αλλά ώστε έτσι, δεν θέλω να το σκεφτώ αν θα σε παντρευτώ. Τι λέει αυτό. Αυτό το ήταν το α στο διάλογο. Ποια είστε εσείς? Μαρία. Τι κάνετε, Μαρία, και θέλετε να μάθετε λοιπόν τι αισθάνεται ο. Το όνομά του. Απόστολος. Ο Απόστολος. Καταρχήν θα σας πω ότι θέλει δουλειά. Πρέπει να καθίσετε και να μιλήσετε λιγάκι, αν καταφέρετε και μιλήσετε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν του αρέσει να αναλύεται και να μιλάτε πολύ, έτσι. Ενώ εσείς είστε της ανάλυσης. Ή κάνω λάθος. Εννοώ να μιλήσετε τα θέματά σας. Δεν έχουμε και πολλά. Ναι. Μα είδατε αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αγάπη του για σας χτυπάει ένα 70%, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καλό, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα χαμηλό. Αν η αγάπη σας είναι μουσική, θα πρέπει να πατήσετε το play. Βάρα το play, hit play για να παίξει. Αντιλαμβάνεστε. Είτε αλλιώς, πόσο καιρό είστε μαζί? Περίπου 20 χρόνια. Παντρεμένοι είστε? Όχι, γνωριζόμαστε 20. Μα γι' αυτό λέω. Γιατί... Πόσο καιρό έχουν σχέση? Θα σας πω, κυρία μου. Κάντι να μάλλον. Έχει χαλάσει το play. Έχει χαλάσει το play, είναι καμένο. Πολύ χαιρετισμένο. Αφήσει που παίζει και μονοφωνικά, ούτε καν στερεοφωνικά, κυρία μου. Λυσάξατε, να τους φάτε. Τον θέλει η γυναίκα. Τι να κάνουμε τώρα, κάνουμε μια ανανέωση δηλαδή. Μπράβο. Για να μην αρχίσετε και ψάχνετε να βρείτε άλλο, να σας παρακαλώ, γιατί και πάνε χαμένα τα 20 χρονάκια μας που μας έφαγε τη ζωή. Όπως το λέω. 20 χρόνια και δεν είναι αυτή. Για κάντε ένα refresh, παρακαλώ πάρα πολύ, και ούτε καν να πάτε από μονοφωνικό σε στερεοφωνικό, να πάτε σε HD, σε high definition. Τουλάχιστον. Εντάξει, αγαπητοί. Κάτι θα βρούμε. Θα κάνετε την προσπάθειά σας, γιατί άμα περιμένετε από αυτόν είναι γάιδαρος. Ναι. Ευχαριστώ. Έχετε και το CD δικό σας να το ακούτε και να θυμόσαστε αυτή την ευχάριστη συζήτηση που κάναμε. Παιδιά, το γνωστό περιοδικό Top Gear, που έχει να κάνει με αυτοκίνητο, αποκάλυψε στοιχεία της τελευταίας έρευνας που δείχνει ότι ο μέσος οδηγός θα κάνει 6 φορές σεξ μέσα στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κακό είναι αυτό. Δεν ξέρω, και άλλα. Λίγες δεν είναι. Θα περάσει περίπου 3 ώρες φιλώντας το έτερο του μίμηση, θα βρίσει 32.000 φορές πίσω από το τιμόνι. Πιο πολύ βρίζουνε δηλαδή. Έτσι. Θα φάει 40 κιλά σοκολάτα ενώ οδηγάει, θα του σκάσει το λάστιχο 11 φορές, ενώ θα περάσει 181 φορές κόκκινα φανάρια. Όχι. Τα φανάρια είμαστε κάθετοι. Σε παρακαλώ. Ο μέσος οδηγός θα πατήσει την κόρνα του 15.250 φορές. Ντροπή. Και θα θεωρεί ότι είναι και καλύτερος οδηγός από το 87% των υπολείπων. Ναι. Αυτό το άμα. Έτσι, ναι. Κατά τη διάρκεια της ζωής της, η μέση γυναίκα οδηγός θα πετάξει έξω από το παράθυρο. Πόσα κιλά έχει? Για να ακούσω. Πόσα κιλά έχει? 53. Το τρίτο, 53. Γύρω στα 16 κιλά θα πετάξει έξω σκουπίδια. Σκουπίδια. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Πού να τα βρούμε τόσο. Α, κάνουμε σκουπιδάκια εμείς. Ενώ ο άντρας θα πετάξει όλο το βάρος σε σκουπίδια έξω. Επίσης, ο άντρας θα αφήσει 460 λίτρα σωματικά αέρια. Αυτό πράγμα κάνεις. Μισό λεπτάκι. Ρε, θα μυρίσουν, λέει, τα καλύματα, ρε. Ρε, Μιχαλή, δικό μου δεν το αυτοκίνητο. Ό,τι θέλω κάνω. Θα ποτίσει. Ναι, συγγνώμη δηλαδή. Μην πετάγεσαι κι εσύ. Και οι γυναίκες αφήνουν 232 λίτρα. Αποκλείεται. Μαρία. 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 Ποιος είναι αυτός, Μιχάλη, με εδώ πέρα σου δείχνω. Πίσω από τα deck εδώ πέρα. Παίζει μουσική. Πίσω από τα CD players. Μιχάλη μου. DJ Γιάννης Μπουτάρης.
Ποιο, ο Δήμαρχος? Ο Δήμαρχος του Θεσσαλονίκη. Είναι φάνηκε ο Δήμαρχος. Ναι, 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 ναι. Πήγε εκεί πέρα, έπαιξε μουσική. Μισό λεπτό. Είναι και ένας άλλος DJ. Αυτός είναι ο DJ του μαγαζιού. Αυτός είναι ο DJ του μαγαζιού. Παίζει φώτα την ώρα που παίζει ο κύριος Πουτάρης. Δεν παίζει φώτα, το μίχτι παίζει. Δεν παίζει μου κάτι. Δεν είναι λίγο τρελή αυτό. Είναι λίγο τρελή, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο κύριος Πουτάρης εδώ πέρα κύριος. Δεν μπορώ να πω. Παίζει μουσική μια χαρά. Τι έπαιξε? Έπαιξε ελληνικά, Μιχάλη μου, και έπαιξε και ένα καινούριο. Έχω το βίντεο, να φύγει το βίντεο. Όχι κοριτσάκι, άλλο πια φαρμάκι. Από τα χείλη σου δεν θέλω να γευτώ. Όχι κοριτσάκι, σου ρίξα χειράκι. Ζήσε στον κόσμο σου, εγώ αποχωρώ. Είναι το φαινόμενο Coolidge. Α, το ξέρω. Ποιο? Καλά, διάβασα, το ξέρω. Κάνουμε και αρχιερεσίες και μάλλον πάω για πρόεδρος. Σύμφωνα με το φαινόμενο Coolidge, οι άντρες θέλουν πολλές ερωτικές συντρόφους και ας είναι η δική τους πανέμορφη και πληρή όλες τις προδιαγραφές. Έτσι. Εκεί πας για πρόεδρος. Πώς? Έχεις πάρει Coolidger. Coolidger, Coolidger. Θα το πάρω. Οι άντρες, ενώ φαινόταν να είναι πιστοί, ναι, ακόμα και να έχουν μια πολύ ωραία σύντροφο, η οποία δεν τους καταπιέζει, είναι πάρα πολύ εντάξει, ναι, απέναντί τους, ναι, επειδή έχουν μια ορμόνη, την ντοπαμίνη, λέει, που εκρίνεται. Η ντοπαμίνη, πόσες φορές σου έχω μιλήσει για την ντοπαμίνη και σου λέω. Μου έχεις πει πολλές φορές. Σου έχω πει, μη μου χαϊδεύεις την ντοπαμίνη, θα τρελαθούμε εδώ μαζί. Αυτό. Λοιπόν, η ντοπαμίνη σου τρελάθηκε τώρα. Πάντα ήταν τρελή. Θέλει να κάτσει. Ήταν τρελή η ντοπαμίνη, την ξέρω κι εγώ. Η ντοπαμίνη δεν βγάζει αυγά για να κάτσω απάνω. Θέλω να σου πω ότι θέλεις τώρα πολλές ερωτικές συντρόφους. Θέλεις. Γιατί είσαι υγιέστατος, αγόρι μου. Τι ντοπαμίνη και βιταμίνη. Μπορώ να βγω. Βγες. Βγες. Μίλα για τις γυναίκες στη ζωή σου. Θα μιλήσω για την ντοπαμίνη. Όχι για τις γυναίκες, δεν τρελάθηκα να πάω μηνύσεις. Μίλα για όλα. Η ντοπαμίνη, η οποία περιέχεται στο σώμα ή αλλιώς στο κορμί του συγκεκριμένου παρουσιαστού, είναι πάνω από τα όρια. Είσαι κορμάρα! Είσαι κορμάρα! Τι θα κάνω, Χριστέ μου, με την ντοπαμίνη μου? Τι θα κάνω? Θα τη βγάλω σε μπουκαλάκια και θα την πουλάω. Ντοπαμίνη, κάθε πρωί 7 με 10. Εδώ χειροκροτάνε, βλάκα. Sky full of stars. Τι λέει τα μηνύματα? Καλημέρα, λέει, σε όλη την παρέα, Μιχάλη και Μαρία. Απευθύνομαι, λέει, στους δυο σας, γιατί είστε συναισθηματικό ζευγαράκι. Μάλιστα. Τα στοιχεία και τα γκράφιτι στους στίχους με ερωτικό και αισθηματικό κάλεσμα είναι η τελευταία πατέντα του σταθμού. Μου αρέσει, λέει, που η εκπομπή σας είναι κάφρικη με συναισθήματα όμως. Μαρία, έναν τέτοιο άντρα να βρεις που θα σου γράφει για την αγάπη του στους στίχους. Τα ακούς, Μιχαλάκο, ο Ηλίας. Έχει δίκιο τώρα. Να προσέχεις γιατί δεν ξέρεις πόσο σου αγαπώ. Μπορεί να μην είμαι εκεί κοντά σου για να σε προσέχω. Όσο και να το θέλω δεν γίνεται. Μόνο πρόσεχε, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον κόσμο χωρίς εσένα. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Μην ξεράσεις. Αφού το μήνυμα ανεβάσατε χθες πάνω στον Athens DJ, εντάξει. Και έγινε και χαμός. Να σου πω, συνάδελφε, μη ζωρίζεις, σε κάτω. Συγγνώμη, είχε έρθει ένα μήνυμα από μια κυρία. Επειδή, να το εξηγήσω. Επειδή λέμε ότι αν έχει το γράμμα τάδε στο όνομά του και το γράμμα τάδε στο επώνυμό του κερδίζει. Ναι. Λέει, το όνομα μαλάκας κάνει για το διαγωνισμό, για να κερδίσει ο άντρας μου. Τι κακά κορίτσια, αλλά και τι έξυπνα έχω εγώ. Λέγε. Εγώ το πειραματόζω τη Μαρία έχω γίνει. Ναι. Οι φράσεις λοιπόν που ξενερώνουν. Εμένα δεν με στείλει στο ψυχίατρο πάντως. Όχι. Ανθίσταμε. Θα σε ψυχολογήσω. Πες μου κάτι, αφού το ανθίμε, πώς γράφεται. Ανθίστεσαι. Το ανθί, πώς γράφεται. Με γιώτα. Μπράβο. Καλή, μπράβο. Τι πρόοδος είναι αυτή. Μετά από 15 χρόνια αρχίζει και μαθαίνει. Ορθογραφία, για λέγε. Αν όμως σου πω τη φράση, είναι μια χαρά το μέγεθος. Όχι, πραγματικά όλα καλά. Το πω εγώ έτσι. Σ' αγαπώ σαν αδερφό μου. Αυτό τώρα. Τόσο θα απαντήσει ο αδελφός και συνάδελφος. Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε. Τι εννοείς? Αυτό μας τις πάει, αυτό το πρέπει να μιλήσουμε, παιδιά. Εντάξει, πότε το κάνει, πότε το κάνετε αυτό? Πότε το κάνουμε? Σε άσχετη, δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι μεσημέρι 12:30. Ναι. Σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, το βράδυ θα κάνουμε. Ναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Και λες τώρα. Δεν λες πάλι καλά που σε προετοιμάζω? Όχι, κακό μου, τη πα. Δεν θέλω. Τη πάω και θα το σκέφτεσαι συνέχεια. Λοιπόν, και μάλλον θα έπρεπε. Έχει κι άλλο να πει. Μιχάλη, λέω. Είμαι έγκυο. Αυτό μου το πει στο τέλο. Ναι. Στο διά. Πόσο καιρό? Καλά, δεν τρέπε. Έτσι θα απαντήσεις. Καταρχήν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Δεν έχει σημασία. Θα απαντήσεις από τη χαρά σου. Παιδιά,
Από τη χαρά του κατουργούνται οι γέροι. Ένα αυτό. Είναι και καινούριο. Τρία, δύο, ένα και. Εσύ θα κάνει τον beat. Και εγώ θα κάνω το πιανάκι. Ένα, δύο, τρία και. Η καρδιά μου πληγώνει την άλλη. Γι' αυτό η ζωή είναι αρκετή. Δεν θα κουραστούν οι κακοί. Δεν υπάρχει τραγούδια τη χοροδία. Δεν υπάρχει ελπίδα για τους... Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου, ποια είστε? Ειρήνη. Έχετε καταλάβει το τραγούδι? Όχι. Και γιατί τηλεφωνήσατε, Ειρήνη? Α, για να μιλήσετε μαζί μου, το κατάλαβα. Τι κάνεις, Ειρήνη? Ναι, μια χαρά, εσείς? Πού είσαι, Ειρήνη, τέτοια ώρα, γιατί ακούω θόρυβο εκεί? Αχ, διαφωνάκι μου που σας ακούω. Μάλιστα. Και διορθώνω. Όταν ακούτε πώς το λένε, αχ, πείτε μου πώς το λένε, είστε πάνω από 30. Ναι. Όχι, το κατάλαβα. Λοιπόν, τι θέλετε από τη ζωή μου, αγαπητή? Τίποτα, απλά να πω μια καλημέρα αφού just το τραγούδι δεν το ξέρω. Okay, δεν πειράζει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια, καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Ο Θεός be with you. Στην επόμενη γραμμή παρακαλώ. Αλλό, ποια είστε εσείς, ελάτε, κυρία μου, πλησιάστε. Η Μαριλένα είμαι. Τι κάνεις, Μαριλένα? Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε? Ποιο ήταν το τραγούδι που τραγούδισε? Αχ, θέλω να το ξανακούσω. Θα το ξανατραγουδήσουμε εμείς, είστε δηλαδή. Αυτά είναι μια γιόξο, κυρία μου. Αχ, με πιάσα τα διάβαστη. Αχ, αχ, πόσο θέλω να την τιμωρήσω που θα διάβαστη. Σας αφήνω, κυρία μου, γιατί θα εξελιχθούμε αλλιώς. Νομίζω είναι No Hope for the Wicked. No Rest for the Wicked, εντάξει, θα στο δω. Βεβαίως, θα κάνεις κάτι νύχια, Ανδρέα μου. Τέλεια. Θα τα βάφεις. Όπως λέει και το, όπως το λένε ο Αϊτός με τα νυχάκια του. Το δημόδες άσμα. Μείνετε εκεί. Η Θεότρελη. Το μόβ είναι ωραίο, θες να ξέρεις. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.